Θέλω όμως τώρα να ανοίξουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο που είναι επίσης σοκαριστικό, όταν μάλιστα έχει να κάνει και με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες έχουμε δει αρκετά περιστατικά και στην Κρήτη, τουλάχιστον ειδησιογραφικά. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η πραγματικότητα. Από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η κυρία Μπάστα μας εμπιστεύτηκε κάποια στοιχεία τα οποία θα τα σχολιάσουμε και θα τα παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως μαζί της. Κυρία Μπάστα, βλέπω ότι έχει όλη την γκάμα των ηλικιών. Δηλαδή, βλέποντας τα στοιχεία που μου στείλατε την περασμένη εβδομάδα, μιλάμε για παιδιά από 4 ετών μέχρι παιδιά 18 ετών, δηλαδή στην εφηβεία και μετεφηβεία. Να αρχίσουμε σιγά-σιγά να βλέπουμε τα slides και να τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια των συναδέλφων από το control. Να δούμε το πρώτο slides. Είναι, μιλήστε, κυρία Μπάστα, για να μας δώσετε και το προφίλ. Αυτό ήταν μία αναδρομή σε αρχείο της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή, στο οποίο προσπαθώντας να προσεγγίσουμε το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας σε παιδιά και φήβους, κάναμε μία αναδρομή στο Μητρό μας για περιστατικά που είχαν έρθει στην υπηρεσία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα περιστατικά αυτά αντιστοιχούν σε περιστατικά βίας από τους γονείς, από το περιβάλλον μάλλον προς το παιδί ή από το παιδί προς τους γονείς. Και να κάνω μια παρέμβαση εδώ, επειδή πρόσφατα, και θα το πω το περιστατικό επειδή δημοσιοποιήθηκε και με εισαγγελική εντολή, είχαμε ένα περιστατικό με ένα κορίτσι στην εφηβεία από χώρα της Ασίας, όπου έκανε μια απόπειρα αυτοκτονίας, κυρία Μπάστα. Είχα ζητήσει πληροφορίες από εσάς και δεν μου δώσατε, και ορθώς έτσι ήταν το σωστό. Στην πορεία όμως βγήκε, δημοσιοποιήθηκε. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε στο Πέραμα Ρεθύμνου, είναι και το δικό μου χωριό. Ένα κορίτσι που σε έναν παιδότοπο, ένα κορίτσι από χώρα της Ασίας, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, προσπάθησε να κόψει τις φλέβες, νοσηλεύτηκε σε εσάς και λίγες ημέρες μετά αποκαλύφθηκε ότι το κορίτσι αυτό βίωνε την σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο τον παππού. Μάλιστα, τα στοιχεία του δημοσιοποιήθηκαν με εντολή εισαγγελέα και ήδη ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το συγκεκριμένο τέρας, και μπορώ να το πω, βρίσκεται στην φυλακή. Δυστυχώς, αυτό το κορίτσι μέχρι και την τελευταία στιγμή, η κυρία Μπάστα, δεν μιλούσε, δεν έλεγε το λόγο για τον οποίο έκανε την απόπειρα αυτοκτονίας, και μιλάμε για ένα κορίτσι 13 ετών. Mm-hmm. Ακριβώς. Δεν είναι εύκολο πάντα να μιλήσουν, όπως συμβαίνει και με τις γυναίκες κακοποιημένες και μιλήσαμε πριν γι' αυτό. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με παιδιά, και ίσως με τα παιδιά είναι ακόμη πιο δύσκολο να αποκαλύψουν την αλήθεια, mm-hmm. γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και μια, ειδικά όταν προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον, υπάρχει και μια σχέση εξάρτησης από το γονέα. Έτσι ακριβώς. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα στοιχεία. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ναι, λοιπόν, να πω ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία θα σας δείξω αφορούν τα χρόνια από το 2018 μέχρι και το 2022, το καλοκαίρι ουσιαστικά, mm-hmm. το 2022, τον Ιούλιο. Οι πηγές είναι τόσο από τα εξωτερικά ψυχιατρικά ιατρία, όσο και από τις δύο κλινικές της παιδιατρικής και την παιδοψυχιατρική πανεπιστημιακή κλινική του Παγνή, mm-hmm. και το τμήμα των επιγόντων. Και όπως είπα, αφορούν περιστατικά τα οποία εξετάστηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Ωραία. Να πάμε να δούμε λοιπόν τον πρώτο πίνακα. Να συνεχίσουμε να πάμε ακριβώς στο σημείο που είναι, ναι, το έτος, εδώ ακριβώς. Βλέπουμε τον πρώτο πίνακα. Ναι. Πείτε μας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς είναι ότι ποσοστιαία υπάρχει μία ετήσια σταδιακή αύξηση ανά έτος, συγγνώμη, από το 18 μέχρι και το 22, των περιστατικών που αντιστοιχούν σε αυτή την κατηγορία. Των εισαγγελικών που, ξαναλέω, αφορούν περιστατικά κυρίως ως επιτοπλίσεων, δηλαδή όπου υπάρχει αναφορά για βία από ή προς το παιδί. Βλέπω λοιπόν, θα πάμε στην χρονιά την τρέχουσα, ότι το 2022 μέχρι και τις 14 εβδόμου, δηλαδή ουσιαστικά το πρώτο εξάμηνο, είχατε 156 περιπτώσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκαν οι 47. Στις 47 περιπτώσεις, ναι, αφορούσε εισαγγελικά περιστατικά. Ήταν δηλαδή τέτοιου είδους περιστατικά. Οπότε θέλετε να μας πείτε πάνω κάτω τι περιστατικά ήταν, και σεξουαλικής κακοποίησης και βίαιης συμπεριφοράς, ξυλοδαρμών. Οτιδήποτε μπορεί να είναι, οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση. Και ανάλογα και με την ηλικία, όπως θα δείτε παρακάτω,
Διαφοροποιείται και το είδος της κακοποίησης που υφίστανται τα παιδιά. Επίσης θα παρατηρήσω κάτι άλλο, κυρία Μπάστα. Το 2018 είχαμε 13%. Το 2019 21%. Το 2020 ξεκινάει η πανδημία 20%. 2021 27% και το πρώτο εξάμεινο του 2022 30%. Από τον Ιούνιο έχει προσταθεί ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο μισός Νοέμβριος. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα έχουμε μία έκρηξη. Ναι, τα νούμερα φαντάζομαι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είναι πολύ πιο ψηλά. Θα τα έχουμε μόλις. Υπάρχουν και περιπτώσεις βιασμών παιδιών. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν και περιπτώσεις βιασμών παιδιών. Αλλά συχνά, ξαναλέω, όσον αφορά τα μικρότερα παιδιά, είναι πιο πολύ περιστατικά που αφορούν παραμέληση, γιατί και η παραμέληση είναι μιας μορφής κακοποίηση ή κακοποίηση, ενώ στους έφηβους πιο συχνά έχουμε περιστατικά τα οποία υπάρχουν, έχουν καταγραφεί παραβατικές συμπεριφορές από τον έφηβο και βία από τον έφηβο κατά τρίτους, που συνήθως αφορά μέλη της οικογένειας, συχνά τη μαμά δηλαδή. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. Όπου εδώ διαπιστώνουμε, κυρία Μπάστα, είναι ο πίνακας 2, για να βοηθήσω τους συναδέλφους από πάνω, ότι τα αγόρια είναι περισσότερο ευάλωτα από τα κορίτσια στην κακοποίηση. Ναι, αυτό που φαίνεται εδώ πέρα, σε αυτό το πίνακα, είναι ότι ουσιαστικά τα ποσοστά των περιστατικών που είδαμε είναι πάνω κάτω τα ίδια σε αγόρια και κορίτσια. Αλλά φαίνεται να υπάρχει μία αυξητική, μικρή αυξητική τάση τα δύο τελευταία χρόνια που αφορούν και την περίοδο της πανδημίας στα αγόρια όσον αφορά, ξαναλέω, τα επεισόδια βίας από ή προς αυτά. Και επίσης θέλω να μείνουμε στην τρέχουσα χρονιά, μέχρι 14 εβδόμου τα στοιχεία. Έχουμε 25 αγόρια, ποσοστό 53% και 22 κορίτσια, ποσοστό 47%. Βλέπουμε ότι και εδώ υπάρχει μία αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μία πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με την εποχή πριν την πανδημία. Ναι. Άρα νομίζω ότι εδώ η πανδημία έχει παίξει ένα καταγητικό ρόλο, η κλεισούρα, ο εγκλεισμός, όλη αυτή η κατάσταση που βιώσαμε και το γεγονός ότι οι οικογένειες βρέθηκαν πολύ κοντά. Δυστυχώς το βλέπουμε αυτό που έχουν πει πάρα πολλές φορές και εσείς οι ειδικοί. Πάμε τώρα να δούμε. Να πω όμως και κάτι. Βεβαίως. Συγγνώμη. Πιθανόν αντανακλάει και σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου, βέβαια. Το ότι μιλάει πιο εύκολα. Το ότι μιλάνε, ότι γίνεται κάποιες καταγγελίες, ότι ζητάτε βοήθεια, ότι απευθύνονται στις αρχές τελικά και οι αρχές παίρνουν ως μέτρο το να ζητήσουν να γίνει μια εκτίμηση ψυχιατρική, ώστε να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει κακοποίηση ή όχι. Άρα μπορεί να αυξήθηκαν και με την πανδημία, αυτό φαίνεται. Αλλά σίγουρα αυξήθηκαν και σαν παραπομπές, ίσως αυξήθηκε και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Κατά τη γνώμη μου, ο επόμενος πίνακας είναι αυτός που εμένα προσωπικά με σόκαρε. Μιλάμε, καταρχήν να το επαναλάβουμε, για στοιχεία που αφορούν την Κρήτη. Δεν είναι μακριά, είναι μπορεί στο διπλανό μας σπίτι. Και βλέπουμε κακοποίηση σε παιδί ηλικίας 3 ετών, κυρία Μπάστα, το 2020. Και βλέπουμε συγγνώμη, ότι όχι, είναι από 0 μέχρι 6. 0 μέχρι 6. Είναι βλέπω 3 άτομα. Τρία περιστατικά, συγγνώμη, είναι δικό μου λάθος. Και πάλι είναι πολύ τραγικό αυτή η ηλικιακή ομάδα. Ηλικίες, είναι τραγικές όλες οι ηλικίες αυτές. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι και πάλι στην τρέχουσα χρονιά έχουμε αύξηση. Βεβαίως το 19 είχαμε 21 περιστατικά από 7 έως 12 ετών. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια αυξητική τάση όσο περνούν τα χρόνια. Ναι, αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το πίνακα είναι το ότι τα περιστατικά αυτά για τα οποία αναφερόμαστε, της ενδοοικογενειακής βίας, πάνω από τα μισά αφορούν την εφηβεία, που είναι και μια ηλικία δύσκολη. Ένα 35% φαίνεται να αφορά τα παιδάκια, 7 με 12 ετών, δηλαδή προεφηβεία. Ενώ ευτυχώς ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 10%, αφορά τις πολύ πολύ μικρές ηλικίες από 0 μέχρι 6. Αληθεύει, κυρία Μπάστα, ότι στις περιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης, τις περισσότερες φορές ο θήτης είναι ένα πρόσωπο από το κοντινό περιβάλλον, είτε οικογενειακό είτε φιλικό? Συχνά φυσικά αληθεύει αυτό, διότι πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι ποιοι έχουν προσβασιμότητα στα παιδιά, ώστε να τα κακοποιήσουν σεξουαλικά. Είναι κάποιο άτομο το οποίο μπαίνει στο σπίτι
ή υπάρχει μέσα στο σπίτι και μπορεί εύκολα να έρθει σε επαφή με το παιδί και να το. Που κερδίζει με κάποιο τρόπο και την εμπιστοσύνη του παιδιού. Κερδίζει την εμπιστοσύνη και των γονιών. Και οι γονείς πολλές φορές δεν έχουν πάρει είδηση. Και αυτά είναι συχνά, μιλάμε και για συμπεριφορές οι οποίες γίνονται κατ' επανάληψη. Δεν είναι ότι είναι ένα μεμονωμένο συμβάν. Τα μεμονωμένα συμβάντα μπορεί και να μην μαθευτούν ποτέ. Γνωρίζω ότι είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και βεβαίως δεν θέλω να αναφερθούμε σε περιστατικά. Υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που μετά από αλλεπάλληλους βιασμούς αναγκάστηκαν να μιλήσουν. Υπάρχουν κάποιες βέβαια. Δεν μιλάω τώρα για τα περιστατικά που έχουμε δει. Βεβαίως. Γενικότερα όμως υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι τραγικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στα στοιχεία. Για να ανοίξουμε λίγο την συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο και για ένα πρόβλημα που υπάρχει στους έφηβους, το οποίο αναφέρθηκα και πριν, και είναι η παραβατική συμπεριφορά. Η μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια στην παιδοψυχιατρική κλινική, αυτό το διαπιστώνουμε έτσι και με την καθημερινή επικοινωνία με τους συναδέλφους μου εκεί, παιδιών που κάνουν χρήση ουσιών. Οι ουσίες δυστυχώς νομίζω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, τουλάχιστον στον πληθυσμό αυτό που καταλήγει στην ψυχιατρική κλινική. Και βέβαια οι ουσίες είναι και ένας σοβαρός παράγοντας κινδύνου στο να γίνει κάποιος παραβατικός, να είναι πιο παρορμητικός, να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρθηκε εν μέρη πριν και ο κύριος Βγότζας, που σε κάνουν να γίνεις πιο βίαιος, αυξάνουν την πιθανότητα να έχεις μια βίαιη πράξη. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία που μας εμπιστευτήκατε και τα παρουσιάσαμε τώρα θα γίνουν η αρχή για να λυθεί η σιωπή όσο το δυνατόν περισσότερων και